Μένουμε σε προεκλογικό κλίμα. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο την κυρία Σέβη Βολβδάκη. Είναι υποψήφια βουλευτής Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, κυρία Βολβδάκη, βρισκόμαστε στο τελευταίο σπριντ πριν τις κάλπες. Η υποψηφιότητά σας ήρθε μετά από την απώλεια του συζύγου σας, ένα θέμα για το οποίο μιλάτε ανοιχτά. Μία υποψηφιότητα όμως που αρχικώς δεν ήταν στα σχέδιά σας, σωστά? Σωστά, βέβαια. Δεν ήταν στα σχέδιά μου. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έρθει κάτι τέτοιο στη ζωή. Πάντοτε έτρεχα και στήριζα το Μανούσο, τρέχαμε προεκλογικές εκστρατείες με το Μανούσο. Είναι βέβαια μια πολιτική οικογένεια, δεν το συζητάω αυτό, αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι το οποίο περνούσε ποτέ από το μυαλό μου και γι' αυτό ήταν μια πρόταση την οποία δεν δέχτηκα αμέσως. Ήταν κάτι που σκέφτηκα και αποφάσισα μετά από συζήτηση και με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, αλλά και με τους κοντινούς μου ανθρώπους. Τα παιδιά σας, τα οποία έχετε πει πολλές φορές ότι σας στηρίζουν και σας οθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ πάντως βλέπω μία γυναίκα η οποία έχει το υπόβαθρο από άποψη γνώσεων να εμπλακεί στα κοινά και από την άλλη βλέπω και μία μαχήτρια η οποία θέλει, επιθυμεί να περάσει ένα μήνυμα στήριξης και σε άλλες γυναίκες που ενδεχομένως βιώνουν κάτι αντίστοιχο. Ναι, έτσι είναι. Από την πρώτη στιγμή που πήρα αυτή την απόφαση και γι' αυτό δεν την πήρα ελαφρά την καρδία, το σκέφτηκα πολύ και αυτό ήταν και ένα έτσι συμβόλαιο μεταξύ, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, μεταξύ εμού και των παιδιών, ήταν ότι αν αυτό το κάνουμε, θα το κάνουμε σωστά, θα το κάνουμε όπως πρέπει, με πείσμα, με επιμονή, με αγωνιστικότητα, όπως θα το έκανε και ο Μανούσος. Και δεν ήταν κάτι που ήθελα να μου χαριστεί, δηλαδή δεν είπα, ωραία, θα κάτσω στο σπίτι μου, είμαι αυτή. Όσοι ψηφίζατε το Μανούσο, επειδή εγώ έχω ένα πολύ καλό βιογραφικό, έχω γνώσεις, έχω εμπειρία επαγγελματική, παρακαλώ ψηφίστε και εμένα. Και έχετε πει, έχετε ζητήσει και από τον κόσμο να σας κρίνει αυστηρά. Βέβαια. Βέβαια, αυτό είναι το σωστό. Ξέρετε, δεν πιστεύω ότι πρέπει να χαρίζετε τίποτα. Πρέπει να μάχεσαι. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω. Θέλω να δώσω σε όποιον και σε όποια περνάει δύσκολα, περνάει οτιδήποτε στη ζωή του, πρέπει να μπορεί να στέκεται στα πόδια του και να μάχεται, να αγωνίζεται. Με αυτόν τον τρόπο μόνο να κερδίζει. Αυτό είναι ένα μήνυμα που ήθελα να περάσω και στα παιδιά μου και στη νέα γενιά. Έχετε πάντως μία εμπειρία, έστω και παρασκηνιακή, διότι όλα αυτά τα χρόνια αλληλεπιδρούσατε με την πολιτική μέσω του συζύγου σας. Αλήθεια είναι αυτό. Άλλωστε, μέσα σε αυτό το χώρο γνώρισα και τον Μανούσο, όταν ήταν αυτός Γενικός Γραμματέας και εγώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα δουλέψει πιο πριν και μετά το 2015 και 2019 στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πολιτικοποιημένος. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω τρέξει προεκλογικές εκστρατείες πάρα πολλές, όλες. Όσες έτρεχε ο Μανούσος, ήμουνα μαζί του κι εγώ. Απλώς, ξέρετε, είναι διαφορετικά να είσαι μπροστά στη σκηνή. Σαφώς. Και διαφορετικά να είσαι πίσω. Παρ' όλα αυτά, αισθάνεστε ότι οι ψηφοφόροι, οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια στήριζαν τον Μανούσο Βολβδάκη, θα σας δουν ως συνέχεια του? Θέλω να με δουν ως συνέχεια του. Αυτό είναι ο στόχος. Αυτό ήθελα να κάνω εξ αρχής. Ήθελα να περπατήσω στο δρόμο του Μανούσου. Να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο ίδιος και εγώ με τις δικές μου εμπειρίες, με τη δικιά μου πείρα, με τις δικές μου γνώσεις, να το πάω παραπέρα. Αλλά αυτό είναι ο στόχος μου, να με δούνε ως συνέχεια του. Θέλω να είμαι η συνέχεια του. Σε εκείνους που σας αμφισβητούν, τι έχετε να πείτε? Γιατί φαντάζομαι υπάρχουν και αυτοί. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Θεωρώ βέβαια ότι ήταν πολύ περισσότεροι στην αρχή και πολύ λιγότεροι τώρα. Γιατί στην αρχή ήταν και ένα σοκ, ξέρετε. Και ο κόσμος δεν αντιμετωπίζει το ίδιο όλα τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να θεωρούσαν αυτό που μου ευχόταν όλοι, ότι πρέπει να σταθώ στα πόδια μου και να είμαι δυνατή για τα παιδιά μου, άλλο να το εύχεσαι και άλλο να βλέπεις κάποιον να το κάνει πράξη. Μπορεί να θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν πενθώ ή δεν πενθώ όπως θα έπρεπε. Ξέρετε όμως, το πένθος είναι μια διαδικασία εσωτερική. Και πολύ προσωπική υπόθεση.
πολύ προσωπική που δεν είναι απαραίτητο να τη μοιράζεσαι. Και επίσης εγώ αυτό το οποίο ήθελα εξ αρχής και εγώ και τα παιδιά μου ήταν ότι δεν ήθελα να επιτρέψω σε κανέναν να μας λυπάται. Η αυτολύπηση είναι κάτι που δεν μου ταιριάζει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι κατέκτησα τουλάχιστον αυτό. Σας τιμά η στάση σας. Θέλω τώρα, κυρία Βολουδάκη, να πάμε και στα επιμέρους, διότι ο τόπος καταγωγής του Πρωθυπουργού υπάρχει έτσι διάχυτη εντύπωση, αλλά και σε επίπεδο ρεπορτάζ το καταγράφουμε εμείς, ότι έχει μείνει πίσω αναπτυξιακά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό το οποίο σας απογοητεύει μέχρι και σήμερα σε ό,τι αφορά τα Χανιά? Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι έχει μείνει πίσω αναπτυξιακά αυτή την τετραετία. Είχε μείνει πίσω πολύ αναπτυξιακά, είναι η αλήθεια. Αλλά αυτή την τετραετία μπήκανε πάρα πολλά πράγματα μπροστά. Δηλαδή, σε επίπεδο υποδομών έχει γίνει τεράστια δουλειά και πάρα πολλά κονδύλια έχουν διατεθεί τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από άλλα προγράμματα στους Δήμους, στην περιφέρεια, για να γίνει δουλειά. Το κακό είναι ότι αυτά τα έργα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αν κάτι με απογοητεύει, που όμως η αλήθεια είναι ότι δεν δίνω σε καμία περίπτωση την ευθύνη ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε σε αυτή την κυβέρνηση, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που πόσες ζωές χάνονται καθημερινά σε αυτόν τον δρόμο. Δεν μας αξίζει σαν Κρήτη να έχουμε το δρόμο αυτό. Δυστυχώς τον έχουν εγκαινιάσει πολλοί πρωθυπουργοί έως τώρα χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο. Αυτή τη φορά επιτέλους υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη και εγκεκριμένη χρηματοδότηση. Θεωρώ λοιπόν ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας ο ΒΟΑΚ δεν θα είναι πια ανεκπλήρωτο όνειρο, αλλά θα είναι ένας δρόμος ολοκληρωμένος που θα έχει παραδοθεί στους κατοίκους του νησιού. Υπάρχουν όμως, κυρία Βολουδάκη, πολλά αγκάθια σε ό,τι αφορά το βορειοδικό άξονα Κρήτης. Τα Χανιά το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν υπάρχει σύνδεση με το αεροδρόμιο. Ναι, δεν ήταν στις αρχικές προβλέψεις, αλλά τώρα υπάρχει αυτή η πρόβλεψη να γίνει σύνδεση και με το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι της Σούδας. Αυτό θα γίνει δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω επίσης, τι είναι αυτό το οποίο αποκομίσατε από τις επισκέψεις σας σε προνοιακές δομές? Διότι δείχνετε πολύ μεγάλη ευαισθησία, είναι κάτι το οποίο έκανε και ο σύζυγός σας και μάλιστα αθόρυβα. Κοιτάξτε, αυτό το έκανα κι εγώ μαζί του πριν έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν είναι κάτι, θεωρώ, που σου βγαίνει έτσι ξαφνικά και όταν το κάνεις δηλαδή και το κομματικοποιείς ή το πολιτικοποιείς, είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Το εισπράττουνε και οι εργαζόμενοι στα ιδρύματα και όσοι είναι εκεί με την ιδιότητα αυτών που έχουν τέλος πάντων την ανάγκη να βρίσκονται εκεί. Η αλήθεια είναι ότι στον τομέα της πρόνοιας έχουμε σαν χώρα ακόμη να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε μείνει πίσω. Είμαι χαρούμενη που στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει για την επόμενη τετραετία πρόβλεψη και κονδυλίων αλλά και ανθρώπινου δυναμικού να διατεθεί στην πρόνοια. Γιατί ξέρετε, είναι λυπηρό για μας σαν πολίτες, σαν κοινωνία, να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να είναι σε κάποια προνοιακή δομή. Υπάρχουν δομές προνοιακές οι οποίες έχουν λίστα αναμονής. Υπάρχουν γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και δεν μπορούν αυτά να πάνε σε ένα ειδικό σχολείο, σε έναν φορέα τέτοιο να απασχοληθούν, ώστε και αυτά να κάνουν το βηματάκι μπροστά, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς να μπορέσουν να εργαστούν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Βολουδάκη, έχει θέσει ως στόχο την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους νόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή είναι μια ρεαλιστική προοπτική. Και αν αναλογιστούμε τα στατιστικά, αν μιλήσουμε δηλαδή καθαρά στο κομμάτι των αριθμών, διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά δεν έρχεται πρώτη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Θεωρώ βέβαια ότι τώρα δεν θα ισχύσει αυτό, γιατί ξέρετε το διαφορετικό που έχει αυτή τη φορά, οι εκλογές αυτή τη φορά, είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Δηλαδή τόσο το 2015 με το 2019, το 2015 ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι καινούριο, ψήφισε ο κόσμος κάτι καινούριο, το πρώτη φορά αριστερά. Και το 19, απογοητευμένοι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι
ηγέτες δοκιμασμένοι. Δύο κόμματα δοκιμασμένα, μία διακυβέρνηση και η μεν και η δε δοκιμασμένη. Οπότε έχουν απλώς να συγκρίνουν και να επιλέξουν. Και θεωρώ ότι θα επιλέξουν το σωστό. Αν δεν τα καταφέρετε, κλείνοντας, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας, το έχετε σκεφτεί? Η επόμενη κίνησή μου, κοιτάξτε, επαγγελματικά έχω κάνει μια ανάπαυλα από τη δικηγορία. Mm-hmm. Συνεχίζω να έχω τη δουλειά μου, το επάγγελμά μου. Οπότε θα ξαναμπω σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτούς τους ρυθμούς. Σίγουρα όμως δεν θα φύγω, θα είμαι δίπλα, δίπλα στα Χανιά, εδώ, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η πατρίδα μου, δίπλα στα προβλήματα και στους προβληματισμούς των κατοίκων του νομού. Από όπου και αν βρίσκομαι και από όπου και αν μπορώ, θα ήθελα να τους φανώ χρήσιμο. Άρα θα κρατήσετε ανοιχτή την πόρτα στην πολιτική? Θα κρατήσω σίγουρα ανοιχτή την πόρτα στα Χανιά και αν αυτό γίνει μέσω της πολιτικής, τότε ναι, γιατί Μάλιστα. Όχι. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.